Είμα θα πάμε κατευθείαν στην κυρία Βόζεμπεργκ. Καλημέρα, κυρία Βόζεμπεργκ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Λοιπόν. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες μέρες έθεταν το εξής ερώτημα. Καλά, εντάξει, εμείς ψηφίσαμε διότι πιστεύουμε αυτό που πιστεύουμε για τη χρηματοδότηση της Ευρώπης, τα τείχη. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που σκίζουν τα ημάτια τους, πού ήταν εκεί να υποστηρίξουν το αντίθετο αυτής της τροπολογίας? Πού ήσασταν? Πρώτον, μιλάμε για μια επιτροπή η οποία απαρτίζεται από 32 ευρωβουλευτές. Ναι. Δεν μιλάμε για το σύνολο των ευρωβουλευτών που είναι 705. Ναι. Έτσι, άρα μιλάμε για επιτροπή η οποία ασχολείται με τον προϋπολογισμό και η έκθεση στην οποία αναφερόμαστε είναι η έκθεση των κατευθυντηρίων γραμμών του προϋπολογισμού η οποία θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια την πρώτη Ολομέλεια του Απριλίου. Άρα μας λέτε ότι δεν έχει ψηφιστεί από την Ολομέλεια προς το παρόν η τροπολογία. Προσέξτε. Μάλιστα. Αυτή την τροπολογία, την οποία επιμένω εγώ, εμπνεύστηκε και προώθησε ο κύριος Παπαδημούλης, εκείνος το αρνείται, ναι. Αλλά προσέξτε κάτι. Οι βουλευτές οι οποίοι το στήριξαν, δηλαδή από το Renew, δηλαδή τους φιλελεύθερους, τους σοσιαλιστές και τους πρασίνους, μαζί με τους αριστερούς, που είναι η ομάδα του κυρίου Παπαδημούλη, ναι. Δεν είναι οι επικεφαλής των επιτροπών, δεν είναι αυτοί που εκπροσωπούν τις επιτροπές, είναι βουλευτές. Ναι. Αλλά και ευρωβουλευτές του ΕΛΚ ψήφισαν να υπέρ. Δύο, ναι. Μόνο. Δύο. Ο κ. Παπαδημούλης λέει ότι και η μισή ομάδα το του μισό ΕΛΚ είπε, ναι, όχι, ναι. Όχι, είναι ακριβώς δύο οι βουλευτές του ΕΛ και σημειώνω, ναι. Ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν είχε βάλει ονομαστική ψηφοφορία διότι είναι μια επιτροπή. Πάντως, στην Ολομέλεια όμως που εμείς τουλάχιστον προτείναμε να βάλει, ναι. Ονομαστική ψηφοφορία, εκεί θα δούμε. Πάντως, και καλά οι βουλευτές κάνετε. Του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα τη στηρίξουν. Καλά, η Νέα Δημοκρατία ήταν σε αυτή Χριστίνα, την επιτροπή. Μισό λεπτό να πω κάτι. Καλά κάνετε και μας το λέτε, διότι η αίσθηση που υπήρχε μέχρι προχθές ήταν ότι ψήφισε η Ολομέλεια και ότι οι μισοί βουλευτές του ΕΛ ψήφισαν υπέρ της τροπολογίας. Διότι αυτό θέλαν να περάσει. Α. Αλλά αυτό είναι ανακριβές. Εγώ το διορθώνω όπως πρέπει, γιατί εγώ μιλάω πάντα με δεδομένα και γιατί έτσι είναι. 32 βουλευτές ψήφισαν. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισαν αυτήν. Θα σας απαντήσω μέσα. Ναι. Οι 28 στήριξαν την τροπολογία αυτή. Μάλιστα. Δύο απήχαν και δύο καταψήφισαν. Σύνολο 32 βουλευτές. Αυτοί που καταψήφισαν από πού είναι? Από οι δύο ήταν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μάλιστα. Που καταψήφισαν. Οι άλλοι δύο νομίζω ήταν ένας και ένας. Δεν είμαι πρόχειρος. Καλά, δε, και λίγη σημασία, ναι. Σας λέω όμως ότι μόνο δύο του έλεγαν. Ωραία, σε αυτή την επιτροπή δεν υπήρχε κανένας Έλληνας. Υπάρχει ένας Έλληνας. Δεν ξέρω εγώ ποιος είναι, γιατί εγώ δεν μετέχω σε αυτή την επιτροπή και δεν γνωρίζω αν ήταν, αλλά και αν δεν ήταν για κάποιο λόγο. Εννοώ της Νέας Δημοκρατίας, αυτό εννοώ, βουλευτής. Αν δεν ήταν για κάποιο λόγο συνάδελφος, δεν σημαίνει ότι. Δεν πήγε, ας πούμε, για να μην πάρει θέση. Η τροπολογία ήρθε τελευταία στιγμή, εμβόλυμη, ναι. Στη μεγάλη έκθεση του προϋπολογισμού. Και αυτό το οποίο είπε ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος αντιπρόεδρος, λέει: εμένα με δαιμονοποιεί η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός στρέφεται εναντίον μου κατά του Παπαδημούλη. Δεν είναι έτσι. Να σας θυμίσω ότι δεν την ξέραμε αυτή την τροπολογία. Ο κύριος Παπαδημούλης τη διαφήμισε και μάλιστα πανηγυρικά. Με διαδοχικές αναρτήσεις στο Twitter. Yeah. Είναι εκείνος που ήθελε να την δημοσιοποιήσει και να επιχαίρει. Δηλαδή αυτό, ξαφνικά ήρθε αυτή η τροπολογία. Βέβαια. Κυρία Βόζεμπερκ όμως. Μπήκε μέσα στην έκθεση, σας λέω και πάλι, ναι. Του προϋπολογισμού, η οποία έκθεση θα ψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία, εννοείται, από την Ευρωβουλή, γιατί είναι τα χρήματα των δημοσίων ταμείων, των ευρωπαϊκών ταμείων, από τα οποία χρηματοδοτούνται τα κράτη-μέλη. Πάντως η ουσία είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα που ψήφισε, μας λέτε, το σύνολο της έκθεσης και όχι μόνο τη συγκεκριμένη ακριβώς. Τροπολογία, ναι. Δεν είναι λίγα. Είναι 28 άτομα και στα 32. Όταν, ναι. Θα έρθει στην Ευρωβουλή, είναι έτοιμη η ελληνική πλευρά, εσείς, η ομάδα των ευρωβουλευτών, να κάνει έναν αγώνα ώστε να έρθουν, αφού είστε υπέρ του φράχτη, να ξεμπλοκάρει αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και η Ιταλία, είναι και η Ιβηρική Χερσόνησος. Στο συμβούλιο που έγινε για τη μετανάστευση πριν από ένα μήνα, στο συμβούλιο κορυφής,
12 κράτη-μέλη ζήτησαν τη χρηματοδότηση των του φράξη. 12. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, βέβαια. Από τα 27. Ναι, 12. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Επιτροπή και η Επίτροπος Μετανάστευση, κυρία Γιώχανσον, των Σοσιαλιστών, δεν θέλει τη χρηματοδότηση του φράχτη. Και εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί όταν, ας πούμε, μιλάμε για το Βέλγιο, τι σύνορα έχει το Βέλγιο, τι πρόβλημα έχει το Βέλγιο. Ή το Λουξεμβούργο, ή την Ολλανδία. Η Δανία, βεβαίως. Το πρόβλημα το έχουν οι πρώτες χώρες υποδοχής, ιδιαίτερα για το φράχτη, εμπροκειμένο για το μεταναστευτικό. Αυτό το οποίο λοιπόν είπε η Επιτροπή, είπε ότι εγώ δεν είμαι αρνητική να στηρίξω οικονομικά έργα υποδομής, άρα και τις εργασίες για τη στήριξη του φράχτη, αλλά δεν χρηματοδοτώ την ίδρυση του το κτίσιμο, ας πούμε, του φράχτη. Όμως ο δρόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μονόδρομος, πάντοτε αλλάζει με βάση τις συνθήκες. Παραδείγματος χάρη, χρηματοδοτικά κονδύλια έχουν κατευθυνθεί σε άλλες δραστηριότητες όταν προέκυψε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε. Όταν προέκυψε η πανδημία, δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε. Ωραία, αν, λοιπόν, να μείνουμε στο φράχτη. Ωραία, ναι, το εξαντλήσαμε. Ναι, μένω, κυρία. Πολύ ωραία. Αν κυρία... το πρωί έχουμε μια πρόα εισρωή μεταναστών και προσφύγων, θα σκεφτεί αλλιώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν όμως τις βάζεις μια τροπολογία και τις βάζεις ένα εμπόδιο νομοθετικό, δυσκεραίνεις από ερώτημα τον άλλο τώρα. Δρόμο. Αυτή η τροπολογία, όταν θα πάει στην Ολομέλεια για ψήφιση, υπάρχει περίπτωση να κάνει μια... εσείς να κάνετε ένα αγώνα μέσω του ΕΛΚ και αυτή η τροπολογία να μην περάσει, ή θα περάσει σίγουρα? Όχι, θα περάσει. Γιατί εμπεριέχεται στο πακέτο, ψηφίζεται unblock η έκθεση. Ναι. Απλώς εμάς μας ενδιαφέρει να καταγραφεί με ονομαστική ψηφοφορία η ψήφος του ΕΛΚ. Μάλιστα, που εμείς δεν έχουμε αυταπάτη. Ναι, αλλά αφού μου λέτε, μισό λεπτό, αφού μου λέτε ότι είναι η τροπολογία εντός του προϋπολογισμού, δεν μπορείτε να ψηφίσετε ναι στον προϋπολογισμό και όχι στην τροπολογία. Μπορούμε. Α, μπορείτε. Βεβαίως. Όταν είναι ονομαστική ψηφοφορία, ωραία, την καταψηφίζουμε, αλλά ψηφίζουμε φυσικά την έκθεση του προϋπολογισμού. Άρα στην Ολομέλεια ο καθένας θα τεθεί ενώπιον των ευθυνών. Μάλιστα. Με πείραξε και με πειράζει να υπάρχουν συνάδελφοι Έλληνες οι οποίοι στηρίζουν μία πρόβλεψη, μία πρόνοια, μία τροπολογία η οποία στρέφεται κατά. Πολύ ωραία. Χώρας. Πότε είναι αυτή αυτό η ψηφοφορία? Με πειράζει και το καταγγέλλω. Πότε είναι η ψηφοφορία? Στην πρώτη Ολομέλεια του Απριλίου. Πότε? Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα του Πάσχα. Εμείς τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Μια εβδομάδα μετά το Πάσχα. Μου, ναι. Ξεκινάμε Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Άρα θα έχουμε, δηλαδή θα είναι μέσα στην προεκλογική εκστρατεία η ψηφοφορία. Αναμφίβολα, είναι. Μάλιστα. Τώρα, τον Απρίλιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Βόζεμπερκ, να πάμε και στο άλλο θέμα. Ή μάλλον να κλείσουμε αυτό με μια πολιτική ερώτηση. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι το φράχτη το θέλουν οι ακροδεξοί και η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει προς τα δεξιά της? Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό θέλει το φράχτη. Αυτό το συμφέρει να πει. Όταν ξέρουμε αυτό το οποίο κατήγγειλε στο δημόσιο διάλογο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι μόνο το 22 αποτράπησαν να εισέλθουν στη χώρα μας 230-240 χιλιάδες και απετράπησαν από το φράχτη, εγώ θα απαντήσω σε αυτούς. Δεύτερον, αν εγώ θεωρούμε ακροδεξιά, ο καθένας μας γνωρίζει, όλοι γνωριζόμαστε, τότε ενδεχομένως κάτι δεν έχω καταλάβει. Και τρίτο και βασικότερο, να καταλάβουμε ότι ο φράχτης και μόνο που ορθώνεται είναι αποτρεπτικός για τα κυκλώματα των διακινητών. Μπορεί να ψάξουν να βρουν άλλους δρόμους, είναι δύσκολοι δρόμοι, σίγουρα όμως δεν μπορούν να προπαγανδίσουν αυτή την παράνομη δραστηριότητα του εμπόριου της εμπορίας ψυχών που έχουν με χιλιάδες, για να μην πούμε εκατομμύρια πια ευρώ, είναι αυτό η παράνομη δραστηριότητα την οποία έχει υποχρέωση και η Τουρκία να αποτρέψει βάσει δήλωσης και δεν το κάνει, και η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι μια επιχείρηση που βλάπτει τα συμφέροντα της Ευρώπης. Βεβαίως. Και κυρίως τις πρώτες χώρες υποδοχής, όπως είμαστε πρώτοι από όλες αυτές τις χώρες, η Ελλάδα, λόγω των συνόρων που έχουμε και της γειτνιάς. Ωραία, πάμε με τώρα
Τώρα πάμε και στο άλλο θέμα του κόμματος Κασιδιάρη. Έχει γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα ότι αναζητεί ένα σωσίβιο, ότι μπορεί αυτό το σωσίβιο να του το δώσει ο πρώην αντισαγγελέας του, ένας πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ναι, ο κ. Κανελόπουλος. Τον ξέρετε εσείς. Βέβαια. Ξέρω τον κύριο Κανελόπουλο. Πού κινείται ο κύριος Κανελόπουλος, μπορείτε να... Πού όχι, κινείται, εγώ τον ξέρω ως δικαστικό λειτουργό πάρα πολλά χρόνια και στον εισαγγελικό κλάδο και ο αδερφός του μάλιστα ηγείται του ενός τμήματος του Αρείου Πάγου. Και σήμερα που μιλάμε. Βεβαίως. Θεωρείτε... Έχει και μια πολιτική κίνηση δική του. Το ΕΑΝ. Το ΕΑΝ μάλιστα. Τώρα σε αυτό εγώ δεν θα μπω στα εντότερα, κυρία Κοραή. Θα σας πω αυτό το οποίο γνωρίζετε. 5 Μαΐου θα αποφασίσει ο Άριος Πάγος αν αυτό το κόμμα μπορεί να κατέβει τις εκλογές. Θα υπάρχει συγκεκριμένο σκεπτικό και περιμένουμε να το ακούσουμε. Εάν όμως δεν είναι υποψήφιος ο κύριος Κασιδιάρης, δεν είναι υποψήφιος αρχηγός, με βάση τη ρύθμιση που ψηφίσατε, δεν θα θεωρηθεί και αχυράνθρωπος όποιος τοποθετηθεί στη θέση του? Θα το κρίνει ο Άριος Πάγος, κυρία Κοραή. Είμαι βέβαιη ότι το ανώτατο δικαστήριο θα έχει ένα απόλυτα εμπεριστατωμένο σκεπτικό με βάση το οποίο είτε θα αποδεχτεί είτε θα απορρίψει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι πολύ σοβαρή για να παιχτούν, ας πούμε, πολιτικά παιχνίδια. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό. Είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα ευτυχώς λειτουργεί. Το υπάρχουν δικαστές της Αθήνας που είπε ο κύριος Τσίπρας, καλό θα ήταν να το λέει σε όλες τις περιπτώσεις, όχι μόνο όταν μας συμφέρουν οι δικαστικές αποφάσεις, γιατί παραέχει λιδωρηθεί η δικαιοσύνη, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, με βάση το κράτος δικαίου. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα που έχει κράτος δικαίου, δόξα τω Θεώ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 50 χρόνια η δημοκρατία λειτουργεί στον τόπο μας. Καλό είναι να το θυμίζουμε. Μάλιστα. Και επομένως να εμπιστευτούμε την απόφαση που θα εκδοθεί από τον Αρίο Πάγο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βάζεμπερκ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.